360.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 762.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά, ενώ έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 193.148 θάνατοι. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως 24 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.158.000 περιπτώσεις. Περισσότερο από 70% των κρουσμάτων καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.490, εκ των οποίων το 55,6% αφορά άνδρες. 580 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 1.160 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 48 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 13, δηλαδή το 26,5% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 88% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 60 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε ακόμα 5 καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 130 θανάτους στη χώρα. 34, δηλαδή το 26% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη. Το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 61.407 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη μονάδα υγείας με νεφροπαθείς, πρόκειται για μια σημαντική επιδημία σε δομή υγείας, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και ευπαθείς ομάδες. Δυστυχώς, 3 από τους συμπολίτες μας ασθενείς της κλινικής κατέληξαν, ενώ 17 ακόμη βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Όλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Αττικής και να πω εδώ ότι μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους συντονίστηκε η εφαρμογή αυστηρών μέτρων σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ώστε να μηδενιστεί η αδίποτε επαφή και επικοινωνία θετικών και αρνητικών ασθενών. Όλο το προσωπικό που είχε διαγνωστεί ως θετικό, 17 άτομα, εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την κλινική, είναι σε καραντίνα σε κατοίκον απομόνωση και παρακολουθείται η υγεία τους ενώ έχουν απομακρυνθεί από την κλινική. Από ό,τι πληροφορήθηκα σε επιτόπια επίσκεψή μου σήμερα και συνάντηση με το προσωπικό αλλά και τους ασθενείς, έχουν ενημερωθεί όλοι τους, ακόμα και αυτοί που τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαν νοσηλευτεί για οποιοδήποτε λόγο στην κλινική, καθώς και όλοι οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προμήθευσε την κλινική με μέτρα ατομικής προστασίας για τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, διότι ακόμη και οι αρνητικοί ασθενείς που παρέμειναν έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον της μονάδας. Υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για αυτούς τους ανθρώπους και θα γίνεται επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος ανά 2 με 3 μέρες, ανάλογα με την ημέρα της αιμοκάθαρσης, ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε έγκαιρα σε κάποια περίπτωση εμφάνιση συμπτωμάτων ή θετικού αποτελέσματος. Επίσης, δόθηκαν φάρμακα για την έναρξη προφυλακτικής αγωγής σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για πρόοδο της νόσου. Επίσης, σήμερα το πρωί, εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εκπαίδευσε το προσωπικό της κλινικής για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η χνηλάτιση σε συνεργασία με τον Υπουργό και την Πολιτική Προστασία. Εύχομαι κανένας άλλος ασθενής και ελπίζω γρήγορα να μην εμφανιστεί εκεί και ελπίζω γρήγορα να αντιμετωπίζονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, νομίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος, δεν αρκεί να πούμε το πάθημα να γίνει μάθημα, αλλά περισσότερο να ακούσουμε αυτό σαν ένα σημαντικό καμπανάκι κινδύνου για όλους μας. Είτε είμαστε στην πρώτη γραμμή, ακόμα περισσότερο, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, η αμέλεια, όπως μου είπε κάποιος σήμερα, δεν έχει κάποιο ιδεολογικό πρόσημο, είτε στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού μας. Σχετικά με τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή ανάλυση που δημοσιεύτηκε χθες, οι κάτωθοι κατηγορίες ασθενών είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου. Οι καρδιοπαθείς 19,4%. Οι χρόνια αναπνευστικοί άρρωστοι
με το άσμα να εξαιρείται από αυτούς 16,5%, ο διαβήτης 14,8%, η νεφροπάθεια 9,5% και η υπέρταση 11,6%. Αυτές φαίνεται ότι είναι οι κύριες κατηγορίες ασθενών αυτή τη στιγμή που νοσηλεύουν με την, που ασθενούν με το νέο ιό και κινδυνεύουν από κακή έκβαση. Όσον αφορά τα παιδιά, εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λέγαμε, ότι ο δευτερογενής δείκτης προσβολής, δηλαδή η πιθανότητα ότι μια λίμωξη συμβαίνει μεταξύ ευαίσθητων ατόμων που δεν έχουν ανοσία μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα της κοινωνίας, είτε αυτό λέγεται το σπίτι μας, είτε λέγεται στενή επαφή, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος αυτός ο αριθμός για τα παιδιά σε σχέση με τους ενηλίκους, 4,7% σε σχέση με 17,1% τους ενήλικες. Και η πιθανότητα λίμωξης σε παιδιά είναι 0,26 φορές σε σχέση με αυτή που έχουν οι ενήλικες ηλικίες άνω των 60. Σχετικά με κάποια δημοσιεύματα για την αποτελεσματικότητα κάποιων φαρμάκων, όπως η Remdesivir, να αναφέρω πως η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως και για τη χλωροκίνη. Είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθούμε χωρίς επαρκή δεδομένα για το πότε ακριβώς έχει δοθεί το φάρμακο και το σχεδιασμό μιας μελέτης, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Έτσι συνέβη και με αυτή τη μελέτη 158 ανθρώπων, αποτελέσματα της οποίας διέρευσαν στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη μελέτη συμμετείχαν σοβαρά ασθενείς, η μελέτη δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ασθενών που θα ήθελε και έδειξε αντίθετα αποτελέσματα από προηγούμενη μελέτη στο Σικάγο. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για τα φάρμακα και χρησιμοποιούμε τα φάρμακα με την καλύτερη δυνατή επιστημονική γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα για ένα αντίστοιχο φάρμακο που θα δίνεται από το στόμα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Emory αναγνώρισαν αυτό το φάρμακο, το οποίο μπορεί να δοθεί και από το στόμα και θα είναι ένα μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση του ιού, αν πραγματικά δουλεύει όπως δούλεψε στα πειράματα στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα, ίσως να είδατε ότι σύμφωνα με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν την αντοχή του ιού στη θερμοκρασία και την υγρασία σε μη πορώδεις επιφάνειες, όπως το ατσάλι, ο νέος κοροναϊός. Εντός 18 ώρων χάνει τη δύναμή του σε ένα σκοτεινό και χαμηλής υγρασίας περιβάλλον, ενώ σε ένα υψηλής υγρασίας περιβάλλον η ημίσια ζωή του κορονοϊού πέφτει στις 6 ώρες και όταν βάζεις στην παράμετρο και το φως και την υγρασία η μισή, αλλά θερμοκρασίες πάνω των 35 βαθμών, η ημίσια ζωή του ιού πέφτει στα 2 λεπτά. Η έκθεση του ιού στην ηλιακή ακτινοβολία φαίνεται ότι βοηθάει στη μείωση της παρουσίας του ιού στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Επίσης, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι η ισοπροπυλική αλκοόλη, το αντισηπτικό, ήταν ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό απολυματικό για αυτόν τον ιό. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, σε χθεσινές του ανακοινώσεις, σχολίασε το γεγονός και είπε ότι η μέγιστη κορύφωση των κοροναϊών τους χειμερινούς μήνες, όπως άλλωστε έχουμε πει, αναμένεται να εμφανιστεί και από τον νέο κοροναϊό και δεν τοποθετήθηκε όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία ή την υπεριόδια ακτινοβολία και αν αυτή θα μπορέσει να επηρεάσει την μετάδοση του ιού. Είπε ότι με μαθηματικές εκτιμήσεις προβλέπουν και αυτοί ότι μπορεί να πέσει η μετάδοση του ιού το καλοκαίρι περίπου 20%. Αλλά αυτό το 20% μπορεί να οδηγήσει στη γένεση σημαντικών επιδημιών εάν δεν υπάρχουν μέτρα ελέγχου της επιδημίας σε μια χώρα. Σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εξεδόθη χτες εγκύκλιος για την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από υιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν λειτουργούν ως αιστείες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού. Παρ' όλα αυτά, υπό προϋποθέσεις μπορεί να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. Κάποια χαρακτηριστικά σημεία, η αύξηση της παροχής του νοπού αέρα στις κεντρικές κλιματικές μονάδες είναι ένα σημαντικό μέτρο από αυτή την εγκύκλιο, η πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα,
για τις μονάδες οικιακού τύπου, τα air condition που έχουμε στο σπίτι μας, τα κλιματιστικά, όπου είναι εφικτό να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθεται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού, ενώ οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης των φίλτρων των κλιματιστικών να εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, ατομική προστασία, αερισμό του χώρου, ασφαλή αποκομιδή των φίλτρων και αναπνευστική προστασία. Τελειώνοντας να πω ότι συνεχίζουμε την επαγρύπνηση. Οι στόχοι δημόσιας υγείας παραμένουν οι ίδιοι. Στην ευρωπαϊκή του κοινή αναφορά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο είπε χθες ότι σκοπεύουμε στο να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό να επιτύχουμε σε αυτό το τομέα. Με έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, παραμένει κύρια και πρώτη προτεραιότητά μας, μέχρι την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων. Ο δεύτερος σημαντικός στόχος, να συνεχιστεί ο περιορισμός κυκλοφορίας του ιού και η μετάδοσή του στο γενικό πληθυσμό και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν νέες λοιμώξεις ή επιδημίες σαν αυτή που είδαμε να παραμείνουν σε χαμηλούς αριθμούς και σταδιακά, όσο δυνατόν πιο σταδιακά μπορούμε, να αποκτήσουμε ανοσία στον πληθυσμό μέχρι να εμφανιστεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, και γι' αυτό θα σας πω περισσότερα αύριο, και να υπάρχει βέβαια επάρκεια στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα δύο κύρια όπλα μας αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να παραμένει το μέτρο της απόστασης και της υγιεινής σε όλες μας δραστηριότητες. Νομίζω τους επόμενους δύο μήνες, με τη σταδιακή άρση των μέτρων, έχει έρθει σιγά σιγά η ώρα να χαλαρώσουμε, γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό, αλλά δεν θα χαλαρώσουμε τελείως και απότομα. Θα χαλαρώσουμε σταδιακά και ελεγχόμενα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, να διατηρήσουμε την επιτυχημένη μας πορεία σαν χώρα και σαν λαός και σαν υγειονομικό σύστημα. Όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.